Κύριος Δημήτρης Παπαδημούλης, ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κοντά μας. Καλημέρα, κύριε Παπαδημούλη. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση. Καλημέρα σας, κύριε Παπαδόπουλε και κύριε Αρέβη. Να μας πείτε για την συνομιλία, για την ερώτηση που απευθύνατε προς την κυρία Λαγκάρντ, για το αν μπορεί η Ελλάδα να αξιοποιήσει, να χρησιμοποιήσει το εργαλείο της παρέμβασης, της μείωσης στον ειδικό φόρο στα καύσιμα. Ποια ήταν η απάντησή της και αν τη ρωτήσατε συγκεκριμένα. Τη ρώτησα πάρα πολύ συγκεκριμένα. Mm-hmm. Η ερώτησή μου ήταν η εξής. Η Κομισιόν, η κυρία Φόντερ Λάιεν, έχει προτείνει από τον Οκτώβριο μία εργαλειοθήκη, μία σειρά προτάσεων για την ανακούφιση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων που υποφέρουν από την τεράστια ακρίβεια στα καύσιμα. Μέσα σε αυτές τις προτάσεις είναι και η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. 19 από τα 27 κράτη-μέλη της Κομισιόν έχουν μειώσει δραστικά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Τώρα με αφορμή την κρίση. Με αφορμή την κρίση. 19. 19 από τα 27. Ναι, ναι. Η Ελλάδα είναι στις εξαιρέσεις. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι στα 8 κράτη-μέλη που δεν έχουν μειώσει ούτε ένα χιλιοστό, ούτε ένα ευρώ αυτό το φόρο, ενώ τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις υποφέρουν, παθαίνουν εγκεφαλικά με το τι πληρώνουν για ηλεκτρικό ρεύμα, πετρέλαιο, βενζίνη, φυσικό αέριο. Ποιες είναι, κύριε Παπαδημούλη, οι άλλες χώρες μαζί με την Ελλάδα, για να έχουμε και μία εικόνα? Είναι κυρίως χώρες της Βαλτικής, της Ανατολικής Ευρώπης, στη συντριπτική πλειοψηφία των κρατών μελών των προηγμένων της Δυτικής Ευρώπης, ναι, έχει μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Ρώτησα λοιπόν την κυρία Λαγκάρντ και υπάρχει το βίντεο. Συμφωνείτε με την πρόταση της Κομισιόν για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης? Και η κυρία Λαγκάρντ, ακόμη και η κυρία Λαγκάρντ του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ναι, είπε ναι, προφανώς η πρόταση της Κομισιόν είναι ένα εργαλείο και μάλιστα σημείωσε ότι αυτό πρέπει να εστιαστεί στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά, όπου υποφέρουν από τη μεγάλη αύξηση του ενεργειακού κόστου. Τώρα εδώ υπάρχει μια ασάφεια. Πώς η μείωση του ειδικού φόρου μπορεί να εστιαστεί μόνο στα ευάλωτα νοικοκυριά? Όχι, είπε ότι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ναι, μπορεί να βοηθήσει ιδιαίτερα τα ευάλωτα νοικοκυριά. Αυτό είπε. Ναι. Άρα, να γίνει για όλους, αλλά θα βοηθηθούν επιπρόσθετα τα ευάλωτα νοικοκυριά. Για να το πούμε έτσι απλά να το καταλάβει ο κόσμος. Ναι. Ότι η Ελλάδα με ευθύνη της κυβέρνησης αρνείται να εφαρμόσει αυτό που ήδη έχουν κάνει η μεγάλη πλειοψηφία των κυβερνήσεων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Προοδευτικές, κεντροές, κεντροδεξιές, όλες. Και ότι ακόμη και η Λαγκάρντ, ακόμη και η Κριστίν Λαγκάρντ, ναι, στηρίζει αυτό που πρότεινε η Κομισιόν. Και η Κομισιόν που το πρότεινε είναι η Κομισιόν της κυρίας Φόντερ Λάιεν. Δεν είναι καμιά αριστερή επίτροπος, άνθρωπος της Μέρκελ είναι η Φόντερ Λάιεν. Ναι, ναι. Και αντί για αυτά έχουμε τον κύριο Σκυλακάκη, ο οποίος είναι ο αρμόδιος υπουργός, να λέει ότι ξέρετε κάτι, οι φτωχοί στην Ελλάδα δεν έχουν αυτοκίνητο, άρα δεν μειώνουμε το φόρο στα καύσιμα. Τρελά πράγματα δηλαδή. Και επίσης θέλω να πω ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όταν κατατίθεται μια πρόταση... Εντάξει, ο Σκυλακάκης λέει ότι εάν τον μειώσω... Να θυμίσω ότι έχει πει, έχω πει ο κύριος Σκυλακάκης, ότι αν τον μειώσω, αυτό ως εργαλείο, ως παρέμβαση, δεν θα το απολαύσουν, δεν θα πάει σε όλους εκείνους που δεν έχουν αυτοκίνητο και ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Ναι, αυτό λέει, εντάξει, κύριε Παπαδημούλη, το θυμίζω για να το σχολιάσετε. Είπε και για 150.000 που έχουν πάρα πολλά χρήματα, οι οποίοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία, ναι, που θα επωφεληθούν. Οι πολίτες κρίνουν. Ναι. Το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι, όταν μπαίνουν τέτοιες προτάσεις στο τραπέζι, ότι ξέρετε κύριοι, έχουμε έλλειμμα και δεν μπορούμε να το κάνουμε. Και έχουμε και χρέος ψηλό και δεν μπορούμε να το κάνουμε. Εντάξει, πάντως κύριε Παπαδημούλη, για να υπάρχει, κύριε, και ο αντίλογος, ούτε εσείς τον είχατε μειώσει. Θέλω να πω ότι ο ειδικός φόρος στα καύσιμα, καλά το είπε ο Σαραντάκος λίγο πριν,
είναι το ασφαλέστερο υπερέσοδο του κράτους, το οποίο δεν θέλει να διακυβεύσει. Ειδικά σε περίοδους κρίσης, όπως είναι και αυτή που ζούμε, όπως ήταν και η μνημονιακή περίοδος, που ήταν αντίστοιχα πάρα πολύ δύσκολη. Ορίστε. Να απαντήσω. Λοιπόν, τώρα έχουμε το διπλασιασμό και τον τριπλασιασμό των τιμών στα καύσιμα. Τον είχαμε πριν 3 χρόνια. Mm-hmm. Και το μεγαλύτερο κομμάτι της τιμής που πληρώνει ο πολίτης είναι φόρος. Και στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο και στο ηλεκτρικό ρεύμα και στη βενζίνη κτλ. Και τώρα η πλειοψηφία των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον μειώνουν. Και η κυβέρνηση Μητσοτάκη λέει όχι, με το επιχείρημα ότι έχουμε ελλείμματα. Και λέω, όταν κάνουν ισχυρές φοροαπαλλαγές και μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών στους πολύ ισχυρούς, δεν υπάρχουν ελλείμματα. Όταν κάνουν απευθείας αναθέσεις σε φίλους και κολλητούς 5 δις, δεν υπάρχουν ελλείμματα. Όταν ξοδεύουν του κόσμου τα λεφτά, ο κύριος Δούκας πριν από λίγες ημέρες ομολόγησε ότι τα μοίραζαν και με σακούλες για να γυρίσουν το παιχνίδι, δεν υπάρχουν ελλείμματα. Δεν ξεχνώ, κύριε Παυλόπουλε, αφήστε να τελειώσω. Ναι. Δεν ξεχνώ. Είναι θέματα από συζήτηση. Να μην ξεχνούν. Το συγκεκριμένο όμως, κύριε Παπαδημούλη. Κύριε Παπαδημούλη, το συγκεκριμένο. Ένα λεπτό. Γιατί είναι και η κυρία Μαρία Σπυράκη κοντά μας, η ευρωβουλευτήνα της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, να μιλήσει, αλλά να τελειώσω. Αμέσως. Κύριε Παπαδημούλη, μου ένα λεπτό, σας παρακαλώ. Τον κύριο Κόκαλη από το ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να πω στον κύριο Κόκαλη, για να μην θεωρηθεί unfair, ότι ζητήσαμε εκτάκτως την παρέμβασή σας σήμερα το πρωί με αφορμή την ερώτηση που κάνατε στην κυρία Λαγκάντ. Και έπρεπε να ακουστεί και αυτό που ρωτήσατε ως αντιπρόεδρος, ως Έλληνας αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η απάντηση που πήρατε από την κυρία Λαγκάντ, μπας και βγάλουμε μια άκρη. Διότι εδώ δεν ξέρουμε τι γίνεται. Εδώ από τη μία θεωρούμε, καλημέρα κυρία Σπυράκη, καλημέρα κυρία Κόκαλη, ότι δεν μας αφήνουν οι ξένοι. Οι ξένοι μας λένε μπορείτε να το κάνετε. Δεν μας λένε αν θα μας ζητήσουν λογαριασμό μετά, αλλά λένε πάντως ότι μπορείτε να το κάνετε. Την ερώτηση την απήθηκε ένας Έλληνας ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην κυρία Λαγκάντ. Οφείλαμε λοιπόν μέσα σε αυτό τον κυκαιώνα των εξελίξεων να αναζητήσουμε απαντήσεις. Το λέω αυτό για να είμαστε καθαροί ως προς το. Ωραία. Να τελειώσω τη φράση, κύριε Παπαδημούλη. Λέω λοιπόν ότι το βασικό θέμα είναι πού όταν αποφασίζεις να ξοδέψεις, είτε κάνοντας δαπάνες, είτε μειώνοντας τα έσοδά σου, τα φορολογικά, πού εστιάζεις, τίνον τα συμφέροντα εξυπηρετείς. Για τη Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, λεφτά δεν υπάρχουν για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αλλά λεφτά υπάρχουν για να μειώσει τη φορολογία στις μεγάλες επιχειρήσεις, για να μειώσει τις ασφαλιστικές εισφορές για τις μεγάλες επιχειρήσεις, για να κάνει 5 δις απευθείας αναθέσεις, για να αναβάλει δαπάνες και υποχρεώσεις των πολύ πλούσιων και ισχυρών, αυτών στους οποίους σκοπεύει να μοιράσει και τη μερίδα του ελέοντος από τα 30 δις του Ταμείου Ανάκαμψης. Λοιπόν, να κάνουμε και δεν κάτι, ξεχνώ γιατί, και συνιστώ και στους πολίτες για να, να τελειώσω κυρία... την πράση μου. Ναι, ελάτε. Είμαι πολύ σύντομος. Λέω κάτι που ενοχλεί. Μα όχι, κυρία Παπαδημούλη, για να τηρηθούν οι χρόνοι. Τώρα να σας πω κάτι. Τώρα είναι unfair δικό σας αυτό που κάνετε. Διότι σας καλέσαμε. Λέω λοιπόν, θα είχα τελειώσει, κύριε Παπαδημούλη. Ελάτε. Ναι, αλλά διατυπώνετε μία έμεση αιχμή ότι δεν θέλουμε να σας αφήσουμε να συνεχίσετε. Καμία αιχμή. Απλώς λέω να τελειώσω τη φράση μου για να μιλήσουν και οι συνομιλητές σας εκεί στο στούντιο. Λέω να μην ξεχνούν οι πολίτες ότι η Νέα Δημοκρατία, που κατά τον κύριο Δούκα μοίραζε λεφτά με σακούλες στην Ηλία σε όποιον τους έλεγε καλημέρα, είναι το κόμμα και η κυβέρνηση που τίναξε τα ελλείμματα και τα χρέη στα ύψη και έχει την κύρια ευθύνη γιατί οδηγήθηκε η Ελλάδα με τα Greek Statistics τη χρεοκοπία το 2009-2010. Πολύ φοβούμαι ότι και τώρα ακολουθούν την ίδια συνταγή. Μάλιστα. Δεν έχουν λεφτά όταν είναι για να στηρίξουν τα λαϊκόνικα κυρία και τις επιχειρήσεις, αλλά έχουν λεφτά για τους πλούσιους και τους ισχυρούς. Την ώρα που η Ελλάδα έχει έλλειμμα 210% του ΑΕΠ, χρέος 210% του ΑΕΠ, έλλειμμα 10%, και έχει αρχίσει γρήγορα τις τελευταίες μέρες να γίνεται πιο ακριβό και το δημόσιο χρέος, γιατί ανεβαίνει το επιτόκιο. Καλημέρα κύριε Παπαδημούλη, ευχαριστούμε πολύ.